Καλημέρα από το πόρταλ από την Αθήνα, από το πόρταλ 902.gr. Έχουμε μαζί μας τον Διονύση Λιβιζάτου, είναι γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Κεφαλονιάς του ΚΚΕ, να συζητήσουμε για τις πλημμύρες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο νησί από τα τελευταία γεγονότα. Κύριε Λιβιζάτου, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κεφαλονιά, στα χωριά, στις περιοχές που έχουν πληγεί? Είχαμε δει μέχρι και χθες ότι ακόμα οι κάτοικοι επιχειρούσαν μόνοι τους να καθαρίσουν και να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Η κατάσταση σήμερα δεν έχει αλλάξει και πολύ από τα χθες. Υπάρχουν μερικά μηχανήματα βέβαια που προσπαθούν να καθαρίσουν και να ανοίξουν τους δρόμους. Αλλά αυτά σίγουρα δεν επαρκούν. Είναι πολύ λίγα. Να πούμε ότι 5 μέρες έκτημερα σήμερα μετά τις καταστροφές υπάρχουν κομμάτια της Κεφαλονιάς που δεν έχουν ακόμα ηλεκτροδοτηθεί. Χωρίς ρεύμα, ναι, βεβαίως, χωρίς ρεύμα. Συνεχίζεται οι κάτοικοι να προσπαθούν με ίδια μέσα να καθαρίσουν τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους. Είναι η ίδια κατάσταση όσον αφορά την καταγραφή των ζημιών. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα οργάνωση για να καταγράψουν τις ζημιές. Κύριε Λιβιζάτου, υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους, κοινοτάρχες, τα είδαμε και σε σχετικά δημοσιεύματα, ότι ο κόσμος ζητούσε την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων εδώ και πολλά χρόνια, τα ζητάει αυτά τα μέτρα, αλλά ακόμα και μέτρα προστασίας, όπως γεννήτριες στα κέντρα υγείας, στα υδραγωγεία, αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν ποτέ, έτσι δεν είναι? Βέβαια, έτσι είναι. Είχαμε καταγγελία συγκεκριμένη, ειδικά για το κέντρο υγείας Άμις, το οποίο είχε μία γεννήτρια πάρα πολύ παλιά, η οποία δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα ο γιατρός και ο νοσηλευτής που ήταν εκεί να αναγκαστεί να κάνει μία χειρουργική επέμβαση, ένα ράψιμο βασικά στο χέρι ενός τραυματία, με το φακό του να ζητηθεί από άνθρωπο ο οποίος ήθελε μηχανική υποστήριξη μέσω για οξυγόνο δηλαδή, και να του πούνε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα γιατί δεν έχει ρεύμα το κέντρο υγείας Άμις. Τα περισσότερα αντλιοστάσια στην Κεφαλονιά δεν λειτουργούσαν ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν, λόγω της διακοπής του ρεύματος, δεν υπήρχαν γεννήτριες να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τις αντλίες με ρεύμα. Και σε κάποια χωριά ακόμα υπάρχει αυτή η κατάσταση ακόμα και σήμερα, δεν έχει διορθωθεί. Πώς εξηγείται το γεγονός τώρα ότι δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, όπως και σε άλλες περιοχές βέβαια όλης της Ελλάδας, και το βλέπουμε αυτό με τις συχνές καταστροφές που σημειώνονται από τις πλημμύρες? Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι έτσι, κυρία Λιβιζάτου? Για τις κυβερνήσεις διαχρονικά και φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Για τους σεισμούς φταίει η επιτάχυνση. Για τις πλημμύρες φταίνε η πολλή βροχή. Είναι μια διαχρονική, διαχρονικά οι κυβερνήσεις ρίχνουν όλες τις καταστροφές στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Χωρίς να αμφισβητήσουμε βέβαια ότι υπάρχουν και ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, έντονα καιρικά φαινόμενα. Το ζήτημα είναι η πολιτεία, το κεντρικό κράτος, οι υπηρεσίες τους, αλλά και οι τοπικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης εδώ, Δήμος και Περιφέρεια, τι μέτρα έχει πάρει για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα στην Αγία Ευθυμία τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει χρονιά που να μην έχουν πλημμυρίσει. Φέτο ειδικά το νερό μες στα σπίτια έφτασε το 1,70. Μπήκε από τα παράθυρα και έφυγε από τις πόρτες προς την παραλία. Καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Και ευτυχώς βέβαια που δεν θρηνήσαμε θύματα. Τι έγινε όμως το προηγούμενο διάστημα, παρόλο που και η Λαϊκή Συσπήρωση των Ιωνίων Νήσων είχε ζητήσει να κοπούν κονδύλια για αντιπλημμυρικά έργα σε συγκεκριμένο σημείο, τα κονδύλια όπου δοθήκαν ήταν ελάχιστα, αν θυμάμαι καλά 40.000 ευρώ, και την τελευταία μέρα αποφασίσαν ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν κάποια έργα τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το βλέπουμε αυτό που ζούμε σήμερα.
θέλω να πω ότι είναι οι πολιτικές που δεν βλέπουν τις λαϊκές ανάγκες, αλλά κοιτάνε το κέρδος των βιομηχάνων, των ξενοδόχων και... Έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι βλέπουμε να δίνονται κονδύλια για την υποστήριξη του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, αλλά και για έργα βιτρίνας σε πολλές περιοχές, σε πολλούς δήμους. Όχι όμως τα έργα υποδομής. Αυτός ο προσανατολισμός που νομίζετε ότι οφείλεται? Μα είναι η πολιτική της κυβέρνησης, είναι ο προσανατολισμός που έχουν οι κυβερνήσεις του αστικού συστήματος, είτε σήμερα είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε πριν του ΣΥΡΙΖΑ ή παλιότερα του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική τους είναι αυτή, να δίνουν κονδύλια στο μεγάλο κεφάλαιο και να μην υπολογίζουν, να μην βλέπουν τις λαϊκές ανάγκες, να μην τις έχουν σε προτεραιότητα. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα στήριξης τύπου Εύβοιας και για την Κεφαλονιά, για την Καρδίτσα, για τις πλημμυροπαθείς, τέλος πάντων, πρόσφατες περιοχές. Θεωρείτε αυτά ότι σε σύγκριση με το μέγεθος των καταστροφών είναι επαρκή για να υποστηριχθούν οι λαϊκές οικογένειες και οι επαγγελματίες που επλήγησαν? Σίγουρα δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά. Καταρχήν να πούμε ότι η περιοχή της Πιλάρου, αν δεν κάνω λάθος, και η κοινότητα του νηφίου, οι οποίες ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από προηγούμενη πλημμύρα, τώρα δεν μπορέσαν να πούνε σε νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με τους συγκεκριμένους κατοίκους εκεί και τις ζημιές που έχουν πάθει, αλλά σίγουρα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν είναι επαρκή. Και εντάξει, πήρανε αναβολή για 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά, οι φορολογικές υποχρεώσεις και τα δάνεια των κατοίκων. Το ζήτημα είναι ότι μετά από 6 μήνες θα έρθουν να τα πληρώσουν διπλά. Δεν είναι λύση σίγουρα αυτή, ούτε επαρκή τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Οπότε, τι διεκδικείτε από εδώ και στο εξής, κυρία Λεβιζάτε, και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος εκεί που έχει πληγεί για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Καταρχήν, ο κόσμος να μην σκύψει το κεφάλι και να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται. Να διεκδικήσει ολοκληρωμένες αποζημιώσεις, να διεκδικήσει έργα αντιπλημμυρικά, να προστατεύσει τη ζωή του, να διεκδικήσει φοροαπαλλαγές, πραγματικές φοροαπαλλαγές, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. Να απαιτήσει να γίνει καταγραφή στις ζημιές που έχουν γίνει άμεσα, γιατί αν έρθουν μετά από μια εβδομάδα ο καθένας θέλει να μείνει μες στο σπίτι. Ναι, και θα έρθουν να πούνε ότι δεν γίνανε ζημιές, δηλαδή να απαιτήσει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά όπου έχει ανάγκη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεβιζάτο, για τη συνομιλία.